Καλημέρα σας. Θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι είναι πολύ θετικό αυτό το τζάμι που μπήκε εδώ μπροστά, στο βήμα της Βουλής. Προστατεύει κυρίως τους συναδέλφους των πρακτικών εδώ της Βουλής και ήταν απαραίτητο. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, μπορεί από το χθεσινό Eurogroup να μην έχει βγει ακόμα λευκός καπνός και τα παζάρια ανάμεσα στα κράτη-μέλη να συνεχίζονται και σήμερα. Μπορεί οι αντιθέσεις ανάμεσα στα κράτη-μέλη να είναι μεγάλες και στο τραπέζι να έχουν πέσει διάφορα σχέδια, όμως το σίγουρο είναι ότι ο κοινός παρονομαστής όλων των διαφορετικών σχεδίων από τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, υπό την ονομασία σχέδιο Marshall, είναι ότι και αυτή την κρίση θα την πληρώσουν πάλι οι εργαζόμενοι, οι λαοί της Ευρώπης. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει, ούτε εάν οι δανειοδοτήσεις για τη στήριξη της καπιταλιστικής οικονομίας γίνουν μέσω ESM, μέσω ενός ευρωομόλογου ή τέλος πάντων κορονοομόλογου, όπως λένε κάποιοι, ούτε αν προκύψει κάποιος άλλος συμβιβασμός, όπως και αν τον ονομάσουν αυτόν, προκειμένου να μπορεί ο καθένας να λέει στη χώρα του τα δικά του για να αποκοιμίζει το λαό του, γιατί εκτός των άλλων, εδώ που τα λέμε, είναι και τέτοιο το παιχνίδι που παίζεται. Γιατί τα νέα δάνεια θα κατευθυνθούν για τη στήριξη μεγάλων επιχειρήσεων, για τη στήριξη του κεφαλαίου και ο λογαριασμός θα σταλεί τελικά πάλι στους λαούς με νέους αυστηρούς όρους και δεσμεύσεις. Όροι και δεσμεύσεις που ήδη προχωράνε σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δοκιμάζονται σήμερα μέσα σε αυτό το δοκιμαστικό σωλήνα της υγειονομικής κρίσης, ο οποίος έχει φτιαχτεί και εξελίσσεται με αφορμή τον κορονοϊό. Η συζήτηση βέβαια για τη στήριξη της καπιταλιστικής οικονομίας έχει ανοίξει και στη δική μας χώρα, με τα διάφορα σχέδια να έχουν και εδώ πέσει στο τραπέζι. Είναι πρώτα απ' όλα το κυβερνητικό σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και το σχέδιο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία παρά τις επιμέρους διαφορές τους κινούνται βασικά στην ίδια κατεύθυνση. Οι διαφορές των προτάσεων Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ στην πραγματικότητα αφορούν μόνο το χρόνο και τον τρόπο σφαγής του λαού για να ανακάμψει η κερδοφορία του κεφαλαίου. Τέτοια, παραδείγματος χάρη, είναι η αποπληρωμή των φόρων και των εισφορών από τους μισθωτούς τους αυτοαπασχολούμενους μετά την περίοδο αναστολής, όπως και η εκ νέου αποπληρωμή των νέων δανείων, των νέων μνημονίων, για να συνεχιστούν οι κρατικές ενισχύσεις και η κάλυψη των υποχρεώσεων του κρατικού χρέους. Αποτελεί όμως, θεωρούμε, προσπάθεια πολιτικής εξαπάτησης η προβολή δήθεν δυνατότητας εξόδου από μια καπιταλιστική κρίση στο πλαίσιο αυτού του συστήματος, χωρίς να επιβαρυνθεί ούτε το κεφάλαιο, ούτε οι εργαζόμενοι, ο λαός. Έτσι, για παράδειγμα, δεν ήταν αποτέλεσμα της χρηστής, αποτελεσματικής διαχείρισης που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το πολυδιαφημιζόμενο αυτό μαξιλάρι. Γιατί αυτό το δήθεν θαυματουργό μαξιλάρι πρόκυψε από την πολιτική των μνημονίων, από την φορολογική αφέμαξη του λαού μας, από τα ματωμένα πλεονάσματα, από τον νόμο Λεμιτόμο Κατρούγκαλου, από τις ιδιωτικοποιήσεις και πάει λέγοντας. Τι προτείνουν με το σχέδιό τους? Ένα πρόγραμμα με ορίζοντα εξαμήνου, το οποίο κοστολογούν σε 26 δις και προβάλλουν μάλιστα ως δήθεν προοδευτικό μέτρο την πρόνοια της κυβέρνησης για εθνικοποίηση βασικών τομέων της οικονομίας. Όμως κανένα μέτρο κρατικής παροχής ρευστότητας, μικρότερο ή μεγαλύτερο, δεν μπορεί τελικά να ματαιώσει την εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης, ακριβώς γιατί δεν μπορεί να αναιρέσει την αιτία της. Στη σημερινή συγκυρία του κορονοϊού, η υποχρεωτική διακοπή της παραγωγής και γενικότερα της οικονομικής δραστηριότητας ενισχύει την τάση συρρήκνωσης των επενδύσεων που προϋπήρχε και λόγω της επιβράδυνσης της διεθνούς οικονομίας. Ούτε
και η λεγόμενη πολιτική των εθνικοποιήσεων ή της νέας συμμετοχής του κράτους σε επιχειρηματικούς τραπεζικούς ομίλους επίσης, που λένε τόσο οι φιλελεύθεροι όσο και οι σοσιαλδημοκράτες, και τα ασπάζονται και εδώ στην Ελλάδα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν πρόκειται, πιστεύουμε, να λύσουν ουσιαστικά κανένα πρόβλημα, αφού απλώς μετακυλίουν τις ζημιές σε μισθωτούς, σε αυτοαπασχολούμενους που σηκώνουν μονίμως άλλωστε το κύριο βάρος, για να παραδοθούν ξανά στη συνέχεια στους ιδιώτες μετόχους, δηλαδή μόλις εξηγιανθούν από το κράτος, όπως και άλλες φορές που τις έχουμε γνωρίσει στο παρελθόν. Δεν είναι ουσιαστική διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ ο χρόνος που θα ληφθούν τα μέτρα. Οι μεν λένε ότι τα μέτρα πρέπει να ληφθούν άμεσα και ως μεγάλο συνολικό πακέτο, το οποίο ονομάζουν εμπροστοβαρές πρόγραμμα, γιατί διαφορετικά θα χρειαστούν πολύ περισσότερα μέτρα και θα αυξηθούν οι δυσκολίες επιστροφής στην ανάκαμψη της καπιταλιστικής κερδοφορίας, ή δε αντιτείνουν ότι η πρόταση αυτή δεν υπολογίζει την αναμενόμενη απώλεια κρατικών εσόδων, που θα ξεπεράσει, λένε, τα 12 δις, δεν υπολογίζει τη συρρήκνωση της παραγωγής, του εμπορίου, την καθίδρυση στον τουριστικό τομέα, την επιδείνωση της θέσης των τραπεζών, την αναμενόμενη αύξηση κρατικού χρέους και άλλα σχετικά. Μάλιστα, ο κύριος Μητσοτάκης επισημαίνει τον κίνδυνο ότι αν εξαντληθεί γρήγορα το μαξιλάρι, η Ελλάδα να αναγκαστεί να προσφύγει, λέει, σε νέο δανεισμό με βαρύ επιτόκιο και νέο επώδυνο μνημόνιο. Τα όσα λέτε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, για την παροχή ρευστότητας, αφορούν κυρίως την παροχή εγγυήσεων του ελληνικού δημοσίου για τη στήριξη μεγάλων επιχειρήσεων και ομίλων που θα βγουν από την κρίση κατακτώντας και μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, αφού εκεί βεβαίως κατευθύνεται και η μερίδα του λέοντος που τους προορίζεται. Η πρόταση επίσης για κάποια αναβολή των οφειλών δεν αποτελεί ουσιαστική ελάφρυνση για χιλιάδες νοικοκυριά που θα αντιμετωπίσουν το νέο κύμα φτώχειας, ανεργίας.